Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμπληρώνονται ήδη 2 χρόνια πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερος καλεσμένος για να κάνουμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό από τον κύριο Γιώργο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστούμε ξανά για τον χρόνο σας και για τη δουλειά που έχετε κάνει, όπως θα διαπιστώσουν όσοι μας παρακολουθούν. 2 χρόνια λοιπόν πέρασαν πολέμου. Όσοι προβλέψανε ότι θα ήταν ένας πόλεμος γρήγορος, έχουν διαψευστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, όπως συνηθίζω, θέλω να τα πιάσω από την αρχή και καταρχάς να ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Πράγματι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια και πρέπει να δούμε την γενική ταυτότητα του πολέμου. Τι έχουμε να κάνουμε? Κατά την δική μου ταπεινή γνώμη, τα έχω γράψει στο Μιλιτέρ τουλάχιστον πριν από 1 χρόνο, πρόκειται για ένα συγκαλυμμένο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί είναι παγκόσμιος αυτός ο πόλεμος, στον οποίο θα προσθέσω και σήμερα το στοιχείο του ανορθόδοξου συγκαλυμμένου παγκόσμιου πολέμου? Γιατί είναι? Γιατί συμμετέχουν 54 χώρες οι οποίες είναι δορυφορικά ταγμένες υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Ρωσία. Οι χώρες αυτές είναι από όλο τον κόσμο. Η Ιαπωνία, Αυστραλία, Καναδάς, Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και η μικρή Σομαλία. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε 53 χώρες από όλο τον κόσμο εναντίον της Ρωσίας ή η Ρωσία εναντίον των 53. Αυτό δείχνει το γιατί είναι ένας και καλυμμένος παγκόσμιος πόλεμος. Τώρα, πρέπει να μην ξεχνάμε τα βασικά αίτια. Τα είχαμε γράψει από το 22 στο Μιλιτέρ. Λοιπόν, θα θυμηθώ μόνο 2 κείμενά μου. Το ένα είναι 16 Μαρτίου, δηλαδή πόσο, ούτε 20 μέρες που αρχίσανε οι επιχειρήσεις. Και εκεί είχαμε δημοσιεύσει στο Μιλιτέρ το εξής κείμενο: η εξολόθρευση της Ρωσίας βάσει αμερικανικών εγγράφων. Και έβγαζα όλα τα έγγραφα του ΝΑΤΟ που θέλαν τη διάλυση και εξολόθρευση της Ρωσίας και τις ασκήσεις που κάνανε τότε, χημικές, βιολογικές, σε επαφή με τα σύνορα της Ρωσίας. Σε επαφή στη Γεωργία. Σε επαφή με τα σύνορα της Ρωσίας. Έκανε το ΝΑΤΟ ασκήσεις χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές, πυρηνικές, ηλεκτρομαγνητικές και κυβερνοεπιθέσεις. Ήταν αδύνατον να ανεχτεί η Ρωσία να γίνονται αυτά τα πράγματα στα σύνορά της. Και βέβαια πρέπει να θυμηθούμε την έκθεση RAND από το 2019, όπου εκεί με λεπτομερέστατη ανάλυση έλεγε πώς θα διαιρεθεί και θα διαλυθεί η Ρωσία. Ο Αμερικάνικος οργανισμός RAND, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Άρα η ιστορία ήταν προκαθορισμένη. Μιλάμε για πάνω από τα τελευταία 100 τόσα χρόνια, είναι προσπάθειες της Δύσης να διαλύσει τη Ρωσία και να της πάρει τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές. Αυτό είναι ιστορία, δεν το λέω εγώ. Όπως ιστορία είναι πλέον και η έκθεση RAND του 2019. Όπως ιστορία είναι και τα έγγραφα του ΝΑΤΟ. Θέλουν λοιπόν οι άνθρωποι να διαλύσουν τη Ρωσία. Πώς φτάσαμε όμως αυτό? Γιατί την ανάλυση θα την πούμε. Έχω φέρει 12 ντοκουμέντα σήμερα, ναι, και χάρτες. Θα την πούμε. Αλλά πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Φτάσαμε μετά από τα εξής ολέθρια βήματα. Δηλαδή, αθέτηση υποσχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών για μη επέκταση του ΝΑΤΟ ανατολικά του Βερολίνου. Έχουμε μέχρι και χειρόγραφα σημειώματα Αμερικανών, του Υπουργείου Εξωτερικών της εποχής εκείνης, Γέλτσιν, Γκορμπατσόφ κτλ. Έχουμε μέχρι και του Υπουργείου Εξωτερικών χειρόγραφο σημείωμα που έλεγε δεν θα επεκταθόμεν πέραν του Βερολίνου. Δεύτερον, αργότερα επί Κλίντον έχουμε την προσέγγιση του Πούτιν που πάρα πολύ σοβαρά συζήτησε με τον Κλίντον την ειδική σχέση Ρωσίας-ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί το στρατιοβιομηχανικό σύμπλεγμα τορπίλησε τον Κλίντον. Τορπίλησε όποιος και αν ήταν ο Κλίντον και ό,τι αίσια και αν έκανε, τορπίλησε τον Κλίντον και χλέβασε τον Πούτιν που ήθελε η Ρωσία μια ειδική σχέση με τον ΝΑΤΟ. Γιατί θα έχανε ο πλανήτης, θα έχανε, όχι, ειρήνη θα είχαμε. Γιατί να μην έχει και η Ρωσία μια σχέση με τον ΝΑΤΟ? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να μην συνεργάζονται όλοι?
Αυτοί καταλαβαίνουν. Το στρατιοβιομηχανικό σύμπλεγμα καταλαβαίνει. Τρίτον, αλλεπάλληλα πραξικοπήματα από το 2014 και μετά στην Ουκρανία. Ποιοι είναι οι ηγέτες των πραξικοπημάτων? Ο Biden ως αντιπρόεδρος. Θυμίζω ότι ίσως το έχουμε πει και εδώ, το έχω γράψει. Είναι ο Biden σε βίντεο, σε διεθνές συνέδριο, που λέει: πήγα και έπιασα τον Ουκρανό πρόεδρο και του είπα: put, παπάκι, nas, γε, διώξε αμέσως τον Γενικό Εισαγγελέα Ουκρανίας για να πάρεις $1 δισεκατομμύριο. Ο Biden ο ίδιος τα είπε αυτά. Έχουμε για την επέτειο του Μαϊντάν. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε λοιπόν μετά την Νούλαν και τον Πάιατ και γίνεται το πραξικόπημα και ανατρέπεται η σειρά των πραγμάτων στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα έχουμε συνεχείς μαζικές σφαγές, τέταρτο στοιχείο, στον Ντονμπάς. Τους κάψανε ζωντανούς μέσα στο μέγαρο των συνδικάτων στην Οδυσσό, τους συνδικαλιστές που θέλανε να υποστηρίξουν τις ρωσόφωνες θέσεις. Και μετά, επί 8-10 χρόνια, έγιναν και συνεχείς διωγμοί. Αυτά είναι γεγονότα. Είναι γεγονότα, επαναλαμβάνω. Και πέμπτον, το σχέδιο για να ενταχθεί αμέσως η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και φυσικά να γίνουν πυρηνικές βάσεις στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας κάτω από τη μύτη της Ρωσίας. Θυμίζω όμως σε μια λεπτομέρεια που συνήθως την ξεχνάμε. 6 μέρες πριν την έναρξη των γενικών επιχειρήσεων, στις 18 Φεβρουαρίου 2022, έχω εδώ στα αρχεία μου το γεγονός διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου. 18 Φεβρουαρίου του 2022. Ναι. Και τι εγκρίνεται, ζητάει ο Τζελένσκι και εγκρίνεται, να ξαναγίνει η Ουκρανία πυρηνική δύναμη. Δηλαδή, βάζουμε την Ουκρανία, ναι, κατά τους δυτικούς στο ΝΑΤΟ, έτσι, βάζουμε πυρηνικά δικά μας, την κάνουμε και πυρηνική δύναμη. Και μετά από όλα αυτά σφάζουν και 8-10 χρόνια συνέχεια τους Ρωσόφωνους και μετά από όλα αυτά η Ρωσία έκανε τις ειδικές επιχειρήσεις. Βρισκόμαστε τώρα σε μια φάση βέβαια που το κλίμα έχει αρχίσει να αλλάζει. Ήδη δημοσιοποιούνται κάποιες δημοσκοπήσεις στην Ευρώπη που δείχνουν ότι η κοινή γνώμη έχει αρχίσει να αλλάζει άποψη. Έχουμε παραδοχές ότι παιδιά χάσαμε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Και βέβαια υπάρχει από την ίδια ώρα μια αντίφαση, μια αμερικανική αιμονή και βρετανική στο να συνεχιστεί αυτή η αιματοχυσία, έτσι. Κοιτάξτε. Παρά τις διαπιστώσεις που γίνονται. Ναι. Εδώ τώρα ζούνε, ας πούμε, μία τρέλα οι Αμερικανοί. Όταν λέμε μία τρέλα, εννοούμε κανονική τρέλα. Προχθές η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σαμπρίνα Σινγκ, είπε μετά την ήττα στην Αυντίβκα, την οποία θα πούμε πολλά σήμερα την Αυντίβκα, έχω φέρει και τους χάρτες, για να δείτε πώς πολεμάνε. Δεν είναι πόλεμος αυτός, είναι κρεματόριο. Μπαίνουν μέσα σε θύλακες, είπε και ο Πούτιν, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό. Μπαίνουν μέσα σε ρωσικές περικυκλωμένες περιοχές και αυτοκτονούν κατά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Λοιπόν, είπε η κυρία ανεπληρώτη εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ, μετά την νίκη στην Αυντίβκα, η Ουκρανία πρέπει να διαλέξει ποιες πόλεις θα χάσει από τους Ρώσους. Μες. Και εδώ τι βγαίνει? Ότι το Πεντάγωνο είναι σε μεγάλη διαμάχη με το Λευκό Οίκο, σε κόντρα και πάντοτε ήτανε, ο οποίος Λευκός Οίκος επηρεάζεται από τη Lockheed Martin και το βιομηχανικό σύμπλεγμα και το σκοτεινή, τη μαύρη πλευρά του σκοταδιού της Αμερικής που είναι πίσω από τον Biden και της οποίας πρώτο βιολί είναι ο Blinken. Αλλά έρχεται λοιπόν το Πεντάγωνο και λέει διαλέξτε ποιες πόλεις θα χάσετε. Τι άλλο να μας πούν δηλαδή, τι άλλο να γίνει για να καταλάβουμε ότι ομολογούν οι ίδιοι οι Αμερικανοί ότι αυτή η ιστορία δεν βγαίνει. Τώρα και παγκόσμια αν πάμε έχουν χάσει, διότι το πληθυσμιακά όπως ξέρουμε αλλά τα θυμίζω γιατί κάποιοι θέλουν να τα ξεχνάνε. Και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα ευτυχώς έχουν εξαφανιστεί όλοι οι θρασίτατοι οι οποίοι υποστήριζαν τον πόλεμο. Δεν υποστήριζαν τις Ηνωμένες Πολιτείες από όπου πέραν το μισθουλάκι τους. Όχι. Τον πόλεμο υποστηρίζουν. Αυτό υποστήριζαν. Και τώρα αυτοί έχουν χαθεί όλοι. Και λένε ναι και οι πύραυλοι δεν πάνε, οι Αμερικάνικοι, ναι και τα νέα όπλα τα ρωσικά.
Πού ήσουνα, πού ήσουνα τόσα χρόνια να ανταγωνιστείς τον Ρώσο, τον Κινέζο και να εξασφαλίσεις μία ισορροπία. Μας χαλάς την ισορροπία, αγαπητέ κύριε, μας τη χαλάς. Εμείς θέλουμε ισορροπία και ειρήνη. Θέλουμε ένα τριπόλιο, τετραπόλιο στον πλανήτη. Δεν θέλουμε ένα αφεντικό, θέλουμε ισορροπία και ειρήνη. Και μας το χαλάς αυτό με το στρατοβιομηχανικό συγκρότημα των Αμερικανών που θέλει μόνο πόλεμο. Αλλά δεν θέλει το Πεντάγωνο, παραδείγματος χάρη, που ξέρει γράμματα στρατιωτικά το Πεντάγωνο. Χάσαμε και τον υπουργό, τον Όστιν. Τον Όστιν. Δήθεν ότι έχει καρκίνο. Ο άνθρωπος θα ζήσει χρόνια. Μια ανακοίνωση δεν είδαμε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ότι είναι το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 70% εναντίον τους, της λεγόμενης συλλογικής δύσης κατά τους Ρώσους. Είναι ότι από κάτω έχουν σκαλίσει και έχουν βγάλει πολιτισμικό πόλεμο. Έχουν βγάλει θρησκευτικό πόλεμο. Πολεμάνε τώρα οι Αμερικάνοι εναντίον του μουσουλμανισμού, είτε είναι Σιήτες είτε είναι Σουήτες, του Ιράν, του Ιράκ, της Συρίας και μέσα στο Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Κάνουν πόλεμο οι Αμερικανοί. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό λένε τα νέα, αυτό λένε οι πηγές, αυτό λένε οι ειδήσεις. Και όταν λέμε Αμερικανοί εννοούμε και τους συμμάχους τους φυσικά. Από εκεί και πέρα νομίζω πρέπει να σταθούμε μια στιγμούλα στο ότι άλλαξε αυτός ο πόλεμος την έννοια του πολέμου που είχαμε μέχρι τώρα στο μυαλό μας. Άλλαξε. Λίγο η υπερηχητική ρωσική πύραυλη. Έτσι, είναι η Κινζάλ 22, είναι η Ζιρκόν, είναι η Κινζάλ 52, τους οποίους χρησιμοποιούν οι Ρώσοι. Τους χρησιμοποιούν. Να δεχτώ ότι δεν είναι σε μεγάλα αποθέματα. Η Δύση παραδέχεται 50 με 80 κομμάτια. Είναι ψέματα αυτό, διότι μόνο σε μια μέρα ρίξανε 80 μαζί με τους απλούς κρούς. Απλούς κρούς, τέλος πάντων. Δηλαδή φύγανε καμιά εξενταριά υπερηχητικοί, οι οποίοι όλοι βρήκαν το στόχο. Διότι το υπερηχητικός πύραυλος δεν αντιμετωπίζεται ούτε με τα Patriot, ούτε με τα γαλλικά. Τα αντίμετρα τα... Ναι. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν αλλάζει ο πόλεμος και κυρίως με τα drones. Και βέβαια ο βασιλιάς του πολέμου, αν επιτραπεί να πω αυτό το πράγμα, είναι το πυροβολικό. Το πυροβολικό. Δεν είναι το πεζικό. Αυτή τη στιγμή όταν γίνονται οι καθαρίσεις, πρόσεξε πάρα πολύ καλά φυσικά την Αυδιήκα για την οποία θα σας μιλήσω σήμερα. Μα όταν αυτοί οχυρώνανε βάσει των Αμερικάνικων οδηγιών με 5 μέτρα τσιμεντένιο σκυρόδεμα, οι Ρώσοι φτιάξανε βόμβα η οποία περνάει 15 μέτρα σκυρόδεμα. Βάλανε και τις εμπριστικές βόμβες FAB, αυτές οι οποίες κάνουν τον αέρα καύσιμο και καίγεται οτιδήποτε υπάρχει σε απόσταση 3 γηπέδων ποδοσφαιρικών, άρα δεν μπορεί να σταθεί ούτε οχύρωση ούτε στρατεύματα. Και κάπως έτσι χάνουν τον πόλεμο και μετά μπαίνουν και κάνουν καθαρίσεις. Δηλαδή ο πόλεμος για τους Ρώσους έχει μειωθεί, συρρυκνωθεί μόνο στο στάδιο των εκαθαρίσεων, με άντρες εννοώ ο πόλεμος. Διότι όλο το άλλο το κάνουν. Είτε οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε μια χώρα η οποία δεν έχει αντιεροπορική κάλυψη. Πάλι προχθές χτυπήσανε την Οδυσσό. Ναι. Πάλι χτυπήσαν τον Νικολάγεφ. Πάλι χτυπήσαν 30-40 πύραυλοι το Κίεβο. Πάλι χτυπήσαν τη Λβίβ, η Λβόβ κατά τα ρωσικά. Που είναι προς τα σύνορα με την Πολωνία. Άρα όπου θέλουν χτυπάνε. Τι πόλεμο θα κάνετε? Ρωτάω. Εγώ λέω να γίνει ειρήνη τώρα, να σταματήσει ο πόλεμο. Αλλά μια και μιλάμε για πόλεμο, πώς θα τον κάνει? Τι κάνανε αυτοί? Αυτοί κάνανε με αμερικάνικη οδηγία από την πρώτη μέρα ανταρτοπόλεμο πόλεων. Μέχρι που κάποτε οι Ρώσοι βάλανε μυαλό και ισοπεδώνουν με τις FAB ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Και έτσι δεν υπάρχει ούτε εκεί ένα σημείο να οχυρωθούν. Ένα άλλο ζήτημα είναι το ότι έφυγε ο κόσμος. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι εκεί που πολεμούσαν οι Ουκρανοί έχοντας ασπίδα τους άμαχους, το κατήγγειλε αυτό με αριθμούς και νούμερα η Διεθνής Αμνηστία, η οποία δεν είναι και το πιο καλό παιδί υπέρ της Δύσης ή της Ανατολής. Είναι κακά παιδιά, λένε την αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, και η Ελλάδα την έχει πληρώσει αρκετές φορές την Διεθνή Αμνηστία. Και είπαν ότι βάζετε τους αμάχους μπροστά. Ναι, αλλά μετά από 10, 12, 13 εκατομμύρια εσωτερική μετανάστευση και εξωτερική, δεν κάθεται ο Κοσμάκης να γίνει ασπίδα. Έχει φύγει. Και έτσι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν πιο αποτελεσματικά για τα σχέδιά τους εννοώ.
ένα σημαντικό γεγονός. Αποτελούν το ποιες πόλεις απελευθέρωσαν κατά τους Ρώσους, κατέλαβαν κατά τους Ουκρανούς. Το Σολεντάρ, το Μπάχμουτ, τη Μαριίνκα, την Αυντίβκα, αλλά και τη Μαριούπολη νοτίως. Όλες πόλεις φρούρια, όλες πόλεις οχυρά. Άρα τι? Και λένε, εντάξει, δεν έχει, λέει, καμία σημασία η Αυντίβκα. Δεν έχει το σιδηροδρομικό δίκτυο, το είδες? Το είδατε το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οδικό δίκτυο το είδατε? Λοιπόν, ελέγχουν οι Ρώσοι όλο το μεγάλο και εξαιρετικό δίκτυο της Ανατολικής Ουκρανίας. Αυτά σε μια γενική, έτσι, κατάσταση. Στο που βρισκόμαστε. Πάμε στο που βρισκόμαστε. Ναι. Ας βγάλουμε, έχω και τον απολογισμό για να τελειώσουμε με αυτό. Ναι. Ας πάμε τώρα στις εικόνες μας και να δούμε τώρα πρώτα την πρώτη εικόνα. Εδώ. Αυτό είναι αριστερά με τα κίτρινα. Mm-hmm. Ποιο ήταν το Ντονμπάς πριν την εισβολή. Ναι. Αυτό το κίτρινο ήταν. Mm-hmm. Επάνω είναι η επαφή, η επαρχία, με συγχωρείτε, Λούχανσκ, και αριστερά είναι η επαρχία Ντόνετσκ. Για κοιτάξτε στο δεξί χάρτη. Αυτό τι... είναι μετά από τις επιχειρήσεις. Μετά, είναι μετά. Οι Ρώσοι κατέλαβαν λοιπόν εκείνη την εποχή, είναι το 22 αυτό περίπου, ο χάρτης αν θυμάμαι καλά, και είναι του BBC, άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι φτιαχτός. Κατέλαβαν όλο το Λουχάνσκ, κατέλαβαν το Βορρά, έχουν καταλάβει το μισό Ντόνετσκ και το άλλο μισό πιο πέρα που είναι η Ζαπαρόζια, ναι. Ζαπορίζα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη, στην επόμενη εικόνα. Αυτή εδώ. Αυτή εδώ, ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Είναι ένας πάρα πολύ καλός χάρτης κατατοπιστικός. Όταν κάνανε την επίθεση στις 24 Φεβρουαρίου του 22 οι Ρώσοι, ναι, τα πράγματα ήταν ως προς το μπλε έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ναι, οι Ρώσοι επεκτάθηκαν αρχικά σε αυτό το ατσούμπαλο σχήμα στο Βορρά. Ναι. Δηλαδή εδώ τι βλέπουμε, κύριε Καρβουνόπουλε? Βλέπουμε εδάφη που δεν έχουν σοβαρή συνέχεια μέσα στο ουκρανικό. Ναι. Βλέπουμε κάτι αυχένες που είναι στα σύνορα πάνω. Ναι. Εκεί εντάξει. Αλλά δεν είδαμε. Και βέβαια πάμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ, mm-hmm, είναι η επιβεβαίωση αυτών των χαρτών. Μπροστά βλέπετε την ρωσική τριανδρία του πολέμου, του στρατηγούς. Ναι. Και πίσω τους έχουν αυτό το χάρτη. Άρα να λοιπόν ότι σας δείχνω γεγονότα αληθή. Λοιπόν, είναι η διασπορά από πάνω, είναι κάτω αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Τι γίνεται? Ήτανε λάθος αυτό ρωσικό. Τα είχαμε πει στην ώρα τους τότε, ότι αυτό, η στρατηγική αυτής της μεγάλης διασποράς είναι λάθος. Δείξτε και την άλλη εικόνα. Την επόμενη. Την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι το, εντός εισαγωγικών, αγαπημένο μου, mm-hmm, το IS War, το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Πολέμου της Ουάσιγκτον. Ναι. Ωραία. Εδώ βλέπετε, είναι χάρτης δικός τους. Είναι του Μαρτίου της 30. Στις 30 Μαρτίου του 22, ναι, βεβαίως του 22, στις 30 Μαρτίου του 22, βλέπουμε έναν κύκλο που γράφουν οι Αμερικάνοι οι ίδιοι, mm-hmm, απόσταση, τα κόκκινα είναι οι Ρώσοι, το Κίεβο είναι μέσα στη μέση, ένας κύκλος περίπου 25 χιλιόμετρα. Ναι. Μέχρι εκεί φτάσανε και αποσύρθηκαν. Λένε, είπε ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν, λένε ότι η απόσυρση έγινε διότι είπανε ότι στη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το έκανε ο Πούτιν ως ένδειξη καλής θέλησης, ότι εγώ αποχωρώ αφού έχετε υπογράψει το προσύμφωνο, να το πούμε έτσι. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω αυτό. Και ότι μετά οι Βρετανοί επέμεναν στους Ζελένσκι. Και μετά οι Βρετανοί επέμεναν, ναι, και τα λοιπά. Δεν θεωρώ ότι οι Ρώσοι είναι τόσο αφελείς.
Θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα θέλουν οι Ρώσοι να κάνουν μια μικρή, μικρότατη επαναχώρηση σε κάποια σημεία. Όχι εδαφικά βέβαια. Ναι. Και αυτή είναι μόνιμη πολιτική της Ρωσίας. Ότι εμείς αν θέλετε φεύγουμε με τους όρους μας. Οι όρους μας θα φροντίσουμε να είναι ανεκτοί. Τους έχουν αφήσει την Οδυσσό. Αν και είδα το Μετβέντεφ εχθές να λέει πρέπει η Οδυσσός να γυρίσει στη μητέρα Ρωσία. Αυτό είναι καμπανάκι. Θα σας πω πού θα πάνε οι επιχειρήσεις. Ναι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Και εδώ είναι πολύ καλός ο χάρτης. Mm-hmm. Τον έχω χρωματίσει εγώ. Επάνω είναι η μεγάλη διασπορά. Πάλι ναι. Στις αρχές είμαστε. Επάνω είναι με τα ΜΟΒ. Ναι. Είναι η μεγάλη διασπορά η οποία τελικά την πήραν οι Ουκρανοί. Τα γαλάζια, συγγνώμη, τα γαλάζια. Τα γαλάζια, ναι. Τα πήραν οι Ουκρανοί, τα γαλάζια. Έτσι. Mm-hmm. Οι Ρώσοι τι είχανε στην πρώτη φάση. Τα δύο κόκκινα. Ναι. Προσέξτε. Και είχανε, σκεφτείτε, μην βλέπετε τα ΜΟΒ, ξεχάστε τα για λίγο. Και πήγαν και κατέκτησαν τα δύο κόκκινα ναι. Και τα διασπαρμένα γαλάζια. Ναι. Μα φαίνεται το λάθος της στρατηγικής. Πιστεύανε ότι με το να μπουν με 150.000 στρατό μέσα, οι άλλοι θα κάνανε πίσω. Ναι, αλλά οι άλλοι είχαν αποφασίσει να εκτελέσουν την οδηγία των Αμερικανών, να πολεμήσουν μέχρι να σκοτωθεί και ο τελευταίος Ουκρανός στρατιώτης είναι κοινό. Αυτό το λένε πολλοί. Το λέω κι εγώ. Δεν το περίμεναν αυτό οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι δεν περίμεναν ότι θα έχουν οι Ουκρανοί σήμερα, τώρα που μιλάμε, πάνω από 600.000 απώλειες, νεκρούς, τραυματίες και αγνοωμένους γίνεται μακελιό. Είναι εκατοσταριές χιλιάδες και τους εμφανίζουν ως αγνοούμενους. Τι, αφού είναι νεκροί, τι. Γι' αυτό λέμε όλοι μαζί πάνω από 600.000. Οι Ρώσοι δεν περίμεναν τέτοια κοινική σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού σε αυτό που ο στρατηγός Κλάρκ του ΝΑΤΟ πρώην διοικητής ο Αμερικάνος έλεγε κρεατομηχανή. Ναι. Ότι θα το κάνουν. Να που το κάνανε οι Ουκρανοί και είναι διατεθειμένοι να το κάνουν κι άλλο μέχρι να σιγουρέψει την Προεδρία, θα τα πούμε παρακάτω, ο Biden. Βεβαίως. Θα βγουν τα φράγκα, να το πω λαϊκά. Πάμε στην εδώ. Α, πριν φύγουμε εδώ. Λοιπόν, οι Ρώσοι είχαν μόνο το κόκκινο και το γαλάζιο. Mm-hmm. Σήμερα τι έχουν? Το κόκκινο και τα μοβ. Αν συγκρίνει κανείς τη μία συνεκτικότητα και συνέχεια της περιοχής με την άλλη, καταλαβαίνει ότι είναι η μέρα με τη νύχτα. Ναι. Το κομμάτι που έχουν τώρα είναι 24%. Η προέλαση στην Αυδιήβκα πήγε σε βάθος 10 και 15 χιλιόμετρων. Πολλαπλασιάστε το με το μήκος. Σήμερα λοιπόν οι Ρώσοι είναι περίπου στο 24%. Πόσο ήταν τότε με αυτό το άτακτη εισβολή, θεωρητικά διεκδικούσαν 24%, δεν τα κατήχανε. Ναι. Τα κατέχουν τώρα. Άρα λοιπόν οι Ρώσοι είναι στα λεφτά τους και κυρίως είναι κοντά σε αυτό που λέει ο Πούτιν, ότι θέλουμε να ελευθερώσουμε τα 4 ομπλάστ, τις 4 επαρχίες. Έτσι, Χερσόνα, Ζαπορίζα, Ντόνετσκ και Λούχανσκ. Από αυτές όμως και σήμερα οι Ρώσοι δεν έχουν πετύχει, φαίνεται, ένα κομμάτι πάνω από τη Ζαπορίζα. Να μην το πω αργότερα, να το πω τώρα. Εκεί θα ξεκινήσει μεγάλη ιστορία. Ήδη πολιορκείται από τους Ουκρανούς, που το ξέρουν αυτό, ο πυρηνικός σταθμός και κόβουν και την τελευταία ηλεκτρική γραμμή. Είχα ενημέρωση από το Avia Pro, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό ρώσικο πρακτορείο και πολύ αντικειμενικό και πάρα πολλές φορές εναντίον του Πρόεδρου Πούτιν όταν δεν συμφέρει τις επιχειρήσεις. Είναι αρκετά αντικειμενικό κανάλι. Λοιπόν, κόψανε τη γραμμή, κόβουν την τελευταία γραμμή ηλεκτροδότησης και οι Ρώσοι είναι στα κάγκελα με το πυρηνικό εργοστάσιο. Ξεκινάει εκεί η ιστορία. Οι Ρώσοι λοιπόν για να είναι συνεπείς στα λόγια του Πούτιν πρέπει να πάρουν, να ελευθερώσουν όπως θέλουν αυτοί όλο το Ντόνετσκ και τη Χερσόνα. Η Χερσόνα είναι πάλι περίπου 8.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που είναι αρκετά, είναι πάνω από το ποτάμι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εικόνα. Να μπούμε στο θέμα της Αυδίηβκα. Ναι. Εδώ είναι η Αυδίηβκα, όχι τον προηγούμενο χάρτη, τον πρώτο που δείξατε. Πίσω πηγαίνετε. Εδώ.
Λοιπόν, εδώ είναι η Αυντίβκα. Γιατί το δείχνω αυτό το χάρτη, ο οποίος είναι 20 Φεβρουαρίου του IS War. Ναι, ναι. Γιατί το δείχνω. Αμερικανικός πάλι. Αμερικανικός χάρτης. Ναι. Διότι εκεί που είναι το βέλος, έχει την Αυντίβκα μέσα στο κόκκινο. Δηλαδή στο ρωσικό έδαφος. Και τα κίτρινα που είναι πάλι Ρώσοι, αλλά θεωρεί ότι δεν τα έχουν πάρει. Η Αυντίβκα λοιπόν είναι μέσα στο κόκκινο. Εξάλλου το παραδέχτηκε και η κυρία εκπρόσωπος του Πενταγώνου. Ναι. Τι χάσατε. Ανακοίνωση ότι ιτήθηκαν στην Αυντίβκα με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς δεν είχαμε από την Ουκρανία. Όπως δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από τον Μπάχμουντ. Μιλάνε λέει ότι πήγαμε τους φαντάρους μας σε πιο καλές θέσεις. Σε παρακαλώ. Αυτό είναι υποχώρηση. Έχασαν μια σημαντική πόλη. Θα δούμε πώς είναι οι σιδηροδρομικές γραμμές και ο διεθνής αυτοκινητόδρομος. Θα τον δούμε, θα τον δείξω σε εικόνα. Ενδιαφέρον έχει ότι και πιο κάτω είναι η Μαριίνκα, την οποία, το κάτω βέλος, τα δύο κάτω βέλη, την οποία δεν τη λένε, επίσης σημαντική πόλη και η οποία κατελήφθη ή απελευθερώθηκε πρόσφατα. Βλέπετε το πάχος που έχει το ροζ, σε βέλη κάτω. Αυτό είναι τετραγωνικά χιλιόμετρα. Γράφει 16 χιλιόμετρα κάτω-κάτω. 16 χιλιόμετρα είναι το ίντεξ του χάρτη. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το πλάτος εδώ μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 8 εδώ, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι. Να είναι τα μισά από το ίντεξ του χάρτη. Να το δω κι εγώ. Όχι. Είναι πολύ κοντά. Είναι σύμφωνα με το ίντεξ του χάρτη μπορεί να είναι και 10 χιλιόμετρα αυτό που σας δείχνω εγώ. Ναι. Δεν είναι 8, είναι 10. Αυτό πολλαπλασιάστε το μήκος. Να δείτε πώς φτάνουμε για κάποιους που δεν θέλουν να το δεχτούν. Λέτε και είναι τη τσέπη του μανίκι η αλήθεια. Ναι. Έτσι, τη κάπα του μανίκι. Λοιπόν, έτσι. Λέτε και είναι δικό του. Εδώ είναι το έδαφος, το αμερικάνικο, ρε παιδί μου, το έγραφο. Αυτό δείχνει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, άρα η Αυντίβκα και άλλες πόλεις είναι στα χέρια των Ρώσων και η προώθηση είναι σημαντική. 8, 10 μέχρι και 15 χιλιόμετρα. Πάμε στον επόμενο χάρτη. Να το δούμε τον επόμενο. Ναι. Εδώ είμαστε. Εδώ, εδώ. Στο σημείο 1 είναι πάλι η Αυντίβκα, κατακόκκινη αυτή τη φορά. Και στο σημείο 2 είναι ο διασυρμός, η γελιοποίηση της προπαγάνδας. Έχουν επί 2 χρόνια που βάζουν οι Αμερικάνοι αυτή την περιοχή, κάθε φορά το καταγγέλλω, κάθε φορά το δείχνω και δεν θα σταματήσω να το δείχνω. Ότι ακόμα ελέγχεται από τους Ουκρανούς. Ότι υπάρχει Αντάρτικο. Όχι, κάτω λέει, ξέχασα να βάλω κόκκινο, κάτω λέει. Reporter Ukrainian Partisan, Partisan ναι. Ότι το ελέγχουν Παρτιζάνοι Ουκρανοί. Δηλαδή, φίλοι που κάνετε τους χαρτές, σταματήστε αυτή την γελιότητα της προπαγάνδας. Δηλαδή, δείξτε ένα χάρτη σωστό, να τον δείξουμε. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Ξεφτελίζεστε έτσι. Ναι. Μπορεί να δίνεις 2 χρόνια ότι στην πλάτη των Ρώσων υπάρχει Αντάρτικο Ουκρανικό. Μας τρελάνεις τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στον επόμενο χάρτη. Για να δείτε, σε ένα, εδώ είμαστε, σε ένα χάρτη πώς ήταν η μάχη της Αυντίβκα. Όλα τα κόκκινα είναι οι προωθήσεις των Ρώσων. Ναι. Το μεγάλο πράσινο δεν το είχαν καταλάβει, πήγανε βέλη κόκκινα πιο πάνω. Από δεξιά βλέπουμε πώς σπρώχνουν το μπλε βέλη στο κέντρο. Και στο τέλος μείνανε στο κέντρο σε εκείνη την κυκλωμένη περιοχή. Ναι. Τους περικυκλώσανε όπως βλέπετε από πάνω με την κόκκινη γλώσσα. Και τους αφήσανε ένα μικρό διάδρομο στην αρχή στα κίτρινα και φύγανε. Ναι. Αφού όμως είχανε χιλιάδες εχμαλώτους, όπως λένε αμερικανικά μέσα. Δεν μπόρεσαν να φύγουνε. Πιάσανε πάρα πολλά, εγκαταλείψανε ατάκτος. Εντάξει, ανοίξανε πάρα πολλά BMP-1, Bradley, ό,τι να είναι από M113, τα αμερικάνικα οχήματα, μικρά και μεγάλα τεθωρακισμένα, τα άφησανε επί τόπου. Και μάλιστα οι Ρώσοι, επειδή διάβασα ανταπόκριση, λένε ότι μερικά στο εσωτερικό είναι με το κερί, είναι γυαλισμένα, είναι καινούρια από τις αμερικάνικες αποθήκες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εικόνα και εδώ θα δείτε αν είναι σημαντική η Αυντίβκα. Εδώ είναι, στο σημείο 1 τις βλέπετε τις σιδηροδρομικές γραμμές ή δεν τις βλέπετε? Είναι κόκκινο μέχρι προχθές εκεί. Τώρα έχει καταληφθεί αυτό. Έτσι. Ναι. Γιατί η πρόοδος έγινε με τα κόκκινα βέλη.
και φτάσανε οι Ρώσοι στο σημείο 2, που είναι αυτή η μεγάλη ευθεία, είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς αυτοκινητοδρόμους εμπορίου. Αυτά πλέον είναι ρωσικά. Αυτά είναι ρωσικά. Όλα αυτά που βλέπετε απέρτο, δηλαδή η γλώσσα, η κεραμιδή αυτή, η κόκκινη, έχει κατέβει μέχρι το σημείο 2. Όλο. Πάμε τώρα στον επόμενο χάρτη, για να δείτε πόσο εδώ είμαστε. Βλέπετε πού είναι στο εσωτερικό η Αυντίηφκα. Ναι. Ο χάρτης είναι ουσιαστικά 8 Φεβρουαρίου, δεν έχουν βγει με κόκκινο. Αλλά βάζω εγώ τα κόκκινα. Γιατί είναι, εκεί που είναι οι κόκκινες γραμμές είναι η προώθηση πλέον των ρωσικών δυνάμεων. Και βλέπετε την μικρή κομμόπολη Λαστοχκίνε. Έτσι. Ναι. Την κατέλαβαν και αυτοί. Άρα έχουν προχωρήσει από την Αντιήφκα τουλάχιστον μέχρι την Λαστοχκίνε, άσε που με το πυροβολικό το υπόλοιπα 50 χιλιόμετρα είναι κόλαση, αλλά εγώ σου λέω αυτό που πιστοποιείται με πεζές δυνάμεις. Λοιπόν, πήραν και τη Λαστοχκίνε, αυτό σημαίνει μια προέλαση βάθους 8 με 15 χιλιόμετρων. Τώρα, νομίζω να μείνουμε εδώ προς το παρόν και να προχωρήσουμε λίγο τα θέματα των απολειών. Διότι αυτό είναι τεράστιο ζήτημα, ο απολογισμός. Είπαμε δύο φορές, θα το πούμε και μια τρίτη, αυτή τη στιγμή οι απώλειες των Ουκρανών είναι πάνω από 600.000 άνδρες, νεκρούς, τραυματίες και αγνοωμένους. Ποιος το λέει αυτό? Το είπανε πριν από 6 μήνες, στις 400.000 όταν ήμασταν, οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Το δημοσίευσαν το Al Jazeera, το δημοσίευσε το στρατιωτικό κανάλι του Υπουργείου Άμυνας της Ινδίας, που το παρακολουθώ συστηματικά. Θα λάβατε, εγώ παρακολουθώ σοβαρά μέσα διεθνή. Δεν παρακολουθώ τι λέει τώρα ο Λευκός Οίκος. Ο Λευκός Οίκος μπορεί να λέει τα ψέματά του. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι Ρώσοι δεν είχαν απώλειες. Βεβαίως και έχουν απώλειες. Αλλά για να το καταλάβουμε, θα πρέπει να δούμε την αναλογία που πρώτος μας την έδωσε ο Αμερικανός στρατηγός Κλάρκ και οι άλλοι Αμερικανοί. Ένας νεκρός Ρώσος αντιστοιχεί σε 8 μέχρι 9 νεκρούς Ουκρανούς. Είναι περίπου 1 προς 10. Περίπου, χοντρικά τώρα. Ναι. Δηλαδή, στις 600.000, ναι, μπορεί να έχουμε το περισσότερο και 60.000 νεκρούς αγνοούμενους ή τραυματίες Ρώσους. Γι' αυτό το πηγαίνουν με το πάσο τους οι Ρώσοι και ο Πούτιν κάθε μέρα ανταγωνίζει τον εαυτό του σε ποσοστά δημοφιλίας από 80 μέχρι 84%. Και βέβαια, γιατί η οικονομία της Ρωσίας ανέβηκε. Ναι, αυτό είναι μια παραδοχή που γίνεται και από τη Δύση πλέον, ναι, σε ό,τι αφορά την επιτυχία των κυρώσεων, η οποία δεν υπήρξε επιτυχία, όπως δείχνουν τα νούμερα τουλάχιστον. Δεν υπήρξε επιτυχία. Ναι. Δεχόμαστε ότι η Ευρώπη έχει ρυθμό ανάπτυξης 0,4% και η Ρωσία 4,5%. Ναι. Καταλάβατε, δεν είναι παρεπιπτόντως να πω και κάτι αντιπολιτευόμενο τη Ρωσία. Δεν θα το αναπτύξω, αλλά θα το πετάξω έτσι τώρα. Παίζει ένα παιχνιδάκι η Κίνα με τους τραπεζικούς οργανισμούς της που λέει ότι έχουμε θέμα με τις δυτικές κυρώσεις και πώς θα σας δώσουμε λεφτά και θα αυτό και θα κάνει κάποιον εκβιασμό εκεί η Κίνα. Το παιχνίδι εξελίσσεται τώρα μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, γίνονται και εσωτερικά παιχνίδια, τι να κάνουμε, δεν είναι και αγαπημένοι, είναι καλή, αλλά μεταξύ τους αλλά... Που έχουν τα συμφέροντα. Ναι, δεν είναι και έρωτας μεγάλος, καταλάβατε, Ρώσο και Κινέζικος. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Biden είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει να υποστηρίζει και θα το καταφέρει, γιατί ο πρόεδρος μπορεί να δώσει 20 δισεκατομμύρια ξαφνικά στην Ουκρανία μόνο με προεδρική υπογραφή. Μπορεί να ξεπεράσει για έκτακτες ανάγκες και τα λοιπά. Έχει τρόπους να στείλει, αν όχι 20 μαζωμένα, 2, 5, 7 ξέρω και τα λοιπά. Μπορεί. Θα τους κρατήσει ζωντανούς μέχρι τις αμερικάνικες εκλογές που είναι τον Νοέμβριο και ο πρόεδρος εγκαθίσταται τον Ιανουάριο. Άρα έχουμε από Νοέμβριο μέχρι Ιανουάριο ένα κρίσιμο. Εκεί θέλει να φτάσει η Αμερική με βεβαιότητα. Το θέμα είναι ότι αντέχει ο Biden και η Αμερική γενικότερα
μια νέα εξευθελιστική ήττα τύπου Αφγανιστάν. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ λέω ότι δεν αντέχει. Και βέβαια εντάξει, θα παίξει μεγάλο ρόλο και το αποτέλεσμα των εκλογών. Βεβαίως. Ήδη συζητείται το ενδεχόμενο επιστροφής του Τραμπ, που πιθανόν θα αλλάξει πάρα πολλά στο όλο το σκηνικό. Να πω την αντίρρησή μου και σε αυτό, επειδή με συγχωρείτε, αλλά θέλω να λέω μερικές αντιρρήσεις και μάλιστα με πολύ χαρά σε εσάς. Και μακάρι να, για αυτούς που τον στηρίζουν, εγώ θεωρώ τον Τραμπ ένοχο τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι αυτός έβαλε τελικά εξανάγκαση τον Τσίπρα να παραδώσουν μαζί, την παράδωσανε Τραμπ και Τσίπρας τη συμφωνία των Πρεσπών. Να παραδώσουν τη Μακεδονία μας σε όνομα και ηθαγένεια. Και δεν έχω κανένα λόγο να τον δώσει συμπαθώς. Βεβαίως, προκειμένου να γίνει ειρήνη παγκόσμια, άντε να ανέβει ο Τραμπ. Αμφιβάλλω πάρα πολύ αν οι 91 μηνύσεις που του έχουν κάνει, εκ των οποίων 28 είναι για κακουργήματα, ναι, θα μπορέσει να τις ξεπεράσει. Αν θα του επιτρέψουν να διεκδικήσει την Προεδρία. Δούμε, δηλαδή. Ναι. Να το πω και αυτό, για να μην νομίζουν ότι τα λέω... Όχι, έχουμε φτάσει, ξέρετε, στο σημείο, είναι για κλάματα, όχι να νοσταλγούμε τον Τραμπ, αλλά να το αναγνωρίσουμε ότι τουλάχιστον δεν άνοιξε κανένα τέτοιο μακελιό στην Προεδρία του. Όχι ότι το συμπαθούμε ή ότι θεωρούμε ότι είναι κανένας. Βεβαίως. Αλλά τουλάχιστον στη δική του θητεία δεν είχαμε αυτό το μακελιό που ζούμε αυτά τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Να θίξω, μόνο θα το θίξω, ότι αυτός ο πόλεμος είναι καινούριος επίσης, και διότι έβαλε μέσα πάρα πολύ την έννοια του δικτυοκεντρικού πολέμου. Ναι. Αν το F-35, αυτό το κακό αεροπλάνο, όπως έχουν πει οι δήμονες, όχι εγώ, αν το F-35 είναι κάτι, είναι ένα επτάμενο λάπτοπ, ναι, το οποίο μπορεί να μην στρίβει, μπορεί να μην κάνει γιαρομαχίες, μπορεί να μην μπαίνει πολλά όπλα κτλ, αλλά είναι καλό επιτελικό όργανο. Ναι. Και αφού τα κουμπιά θα τα ελέγχει ο Αμερικανός και τις κλίδες όλες των οπλικών του συστημάτων, η Αγγλία για να πάρει κλίδες έκανε αγώνα 6 μήνες, ναι, στα δικά της F-35. Το έχει κάνει και το Ισραήλ. Η Ελλάδα θα πάρει F-35 με ανοιχτούς κώδικες. Ναι, δεν υπάρχει, ναι, περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το κέντρο του σκεπτικού μου είναι ο δικτυοκεντρικός πόλεμος, ο οποίος πήρε πολύ τα πάνω του. Δηλαδή έχουμε το Starlink, έχουμε τους δορυφόρους, έχουμε πολλά. Άλλαξε ο πόλεμος. Άλλαξε δηλαδή αυτή τη στιγμή, το έχω πει και άλλη φορά, τα αεροπλανοφόρα είναι 13, πόσα είναι τα αμερικάνικα, 12-13 περιφερόμενα πτώματα δεινοσαύρων. Αυτά είναι για 1,5 υπερηχητικό πύραυλο του αντιπάλου. Δεν θα πω ρωσικό, κινέζικο. 1,5 πυραυλάκι να φάει, τελείωσε αυτό. Έχουμε περάσει άλλο πόλεμο. Και ο Αμερικάνος βγάζει τα αεροπλανοφόρα. Το πήγε και στο Ισραήλ. Τι έκανε που το πήγε στο Ισραήλ, ερώτηση. Τι έκανε, τίποτα. Τίποτα. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στα γρήγορα να κάνουμε έναν απολογισμό. Γιατί αυτός ο πόλεμος έφτασε σε αυτό το σημείο μεγάλης καταστροφής, πώς έγινε αυτή η καταστροφή? Πρώτον, η Ουκρανία είναι πλέον μια καταστραμμένη χώρα. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια, άλλοι λένε και 15, εγώ πάντα λέω τα λιγότερα, πρόσφυγες στο εσωτερικό και εξωτερικό, και 600.000 νεκρούς, τραυματίες, το ξανάπαμε, και αγνοούμενους. Το λέω γιατί είναι τερατώδες το νούμερο. Βέβαια. Καταστροφή κρίσιμων υποδομών. Πάλι προχθές 1.000 χωριά, πριν από 3 εβδομάδες το προχθές, συγγνώμη, 1.000 πόλεις και χωριά, βάσει ανακοίνωσης του δημάρχου του Κιέβου, 1.000 πόλεις και χωριά ήταν χωρίς ρεύμα. Τι γίνεται? Ναι. Καταστραμμένη χώρα. Δεύτερον, το πλήγμα ποιος το δέχτηκε? Το δέχτηκε η Ρωσία? Όχι. Η ΗΠΑ και η Ευρώπη βρέθηκαν σε οικονομική και πολιτική κρίση. Οι κυρώσεις της συλλογικής Δύσης έβλαψαν πρώτα τη Δύση και έκαναν καλό μέχρι στιγμής στη Ρωσία. Τρίτον, το Ουκρανικός πόλεμος επεξέτεινε, έκανε βαθύτερο το χάσμα του πολιτικού εμφύλιου μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών. Επίσης, θα πρέπει η Αμερική να παίξει 4 χαρτιά στο μέλλον. Να δώσω και μια προοπτική. Πρώτον, τι θα κάνει με την ισχύ του δολαρίου? Πρέπει να το κρατήσει, αν θέλει να παραμείνει στη θέση που είναι. Δύσκολο να το κρατήσει. Α, δούμε. Δεύτερον, η Αμερική, κάτι που δεν το λέει σχεδόν κανένας, ελέγχει δίκτυα οπτικών ινών από τον κόλπο του Τάραντα μέχρι την Ισπανία και από τις δυτικές ακτές της Γαλλίας μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες.
ελέγχει αυτά τα δίκτυα. Ποιος θυμάται ένα υποβρύχιο ρωσικό που είχε κάτσει στην Αδριατική και ένα άλλο που είχε κάτσει επάνω στην Βόρεια Θάλασσα πάνω από δίκτυα τέτοια που ελέγχουν οι Αμερικάνοι με τις βδομάδες και έκανε ασκήσεις? Τι θα γίνει αν οι Ρώσοι μιμούμενοι ακολουθώντας το παράδειγμα των Nord Stream, τον βομβαρδισμό, κόψει τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών Αμερικής Ευρώπης? Είναι ένα σενάριο που είχε ακουστεί από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, θυμάμαι, ναι. Καταλάβατε. Θα προκληθεί χάος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν θα πω ότι θα κάνουν πυρηνική έκρηξη στο διάστημα και θα πάνε σε θέμα πυρηνικού κενού και τα λοιπά και το ένα και τα άλλο. Δεν θα πω αυτά, τα οποία και αυτά γίνονται, γιατί οι δοκιμές συμβαίνουν από το 1960. Ναι. Το να εκραγεί σε μεγάλο ύψος ένα πυρηνικό όπλο και να γίνει σκοτάδι από κάτω, λίθινη εποχή, σε κάποιες μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Το πρώτο είναι η ισχύση του δολαρίου. Το δεύτερο είναι τα δίκτυα των οπτικών ινών. Είναι μάχες που πρέπει να δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο είναι η παραγωγή των ημιαγωγών. Και εκεί τους ξέφυγαν οι Ρώσοι. Έχουν δικούς τους ημιαγωγούς πλέον. Έχουν τρόπους, προμηθεύονται. Και το τέταρτο είναι το διάστημα στο οποίο πρέπει οι Αμερικανοί να συμμετέχουν με δορυφόρους που να έχουν πολεμική εφαρμογή. Αυτό το κάνουν οι Ρώσοι. Τώρα, στο εδαφικό τα είπαμε, 24% περίπου είχαν σε διάσπαρτα. Και είδα από όλους τους χάρτες που δείξατε ότι εξακολουθεί να είναι, εντάξει, στο χάρτη φαίνεται μικρή απόσταση από το Οδυσσό, αλλά είναι ένας στόχος ο οποίος, αν επιτευχθεί από τους Ρώσους, μετά δεν ξέρω τι Ουκρανία υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είναι μια χώρα η οποία είναι κατεστραμμένη μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, αλλά εάν χάσει και την Οδυσσό, η οποία, επαναλαμβάνω, στο χάρτη φαίνεται ότι είναι μια απόσταση λογική, εν πάση περιπτώσει, στρατιωτικά. 120 χιλιόμετρα. 120 χιλιόμετρα. Έχω μετρήσει. Μετά είναι ένα περίκλειστο κράτος. 120 χιλιόμετρα. Ναι. Τίποτα δηλαδή. Ναι. Για τα όπλα, τα σημαίνει τα βιλινική, όταν έχει πυράβλους 2.500 χιλιόμετρων, ναι, τους ρίχνει από την Κασπία, τι ασφάλιση. Τους αφήνουνε, το παζαρεύουνε, κύριε Καργουνόπουλε. Άρα η σωστή πλευρά της ιστορίας, κύριε Αυτό Ρωμανέ, κι αν είναι. Αυτό κι αν τι είναι. Τι κάνουμε. Αυτό κι αν είναι. Κάνανε λάθος οι άνθρωποι, κάνανε κρίσιμο λάθος και δεν είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Να δώσουμε και δύο τελευταίες εικόνες και να κλείσουμε με αυτό την ωραία παρατήρηση τη δική σας για τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Να δούμε την επόμενη εικόνα. Εδώ είμαστε. Πάμε στα όπλα. Πάμε στα όπλα. Έχουν νέα όπλα οι Ρώσοι, τα οποία δεν τα έχουν οι Αμερικανοί. Τι να κάνουμε. Ναι. Τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο K, είστε πιο κοντά, K39, X39. 59 γράφει, 59 μικ2. Ο 59 μικ2. Ναι. Αυτός λοιπόν, δεν έβαλα την δική μου εικόνα, τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν είναι ένας πύραυλος, ο οποίος προσαρμόστηκε στα Σουχόι 57. Προσαρμόστηκε, γιατί άλλο έχω πύραυλο και άλλο τον έχω προσαρμοσμένο. Σε πλατφόρμα που μπορεί να το πετάει, ναι. Ναι. Και αν πάμε και στην επόμενη εικόνα, θα δούμε μια κλεμμένη εικόνα από το ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ, ναι. ΝΑΤΟ Σουχόι 57, να και ο πύραυλος. Του έχουν βαμμένους κόκκινους και άσπρους. Mm. Να και ο πύραυλος. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι η κρισιμότατη για την ειρήνη όλου του πλανήτη πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, σήμερα που μιλάμε, αν θέλουν να είμαστε ορθολογιστές και πρακτικοί, κλιμακώνεται. Δεν βλέπουμε, δεν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο. Κλιμακώνεται. Στέλνουν και άλλα όπλα, θέλουν να στείλουν λεφτά, του λένε χάσε πόλεις, αλλά κράτα το υπόλοιπο. Πόσο υπόλοιπο, δεν μιλάνε για ειρήνη. Να. Μιλάνε δυστυχώς για κλιμάκωση. Τώρα, εδώ θα πω και κάτι από τη διαιώνια σοφία των αρχαίων ημών προγόρων, των αρχαίων Ελλήνων. Τι μας έλεγε ο Θουκυδίδης στην ιστορία, να το θυμίσω, στις ιστορίες του, ιστορία, πληθυντικός. Ο ισχυρός προχωρά όσο το επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο το επιβάλλει η αδυναμία του. Μόνο που θα πρέπει να σκεφτούν τώρα η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, μήπως είναι οι αδύνατοι. Και αρχίζουν τις υποχωρήσεις. Γιατί τώρα που πάμε ΝΑΤΟ, θυμήθηκα και τον κύριο Στόλτεμπεργκ,
ο οποίος πριν από 3 εβδομάδες έκανε μια φοβερή δήλωση που πέρασε. Η Ρωσία δεν απειλεί τις χώρες του ΝΑΤΟ. Το θυμάστε αυτό? Ναι, ναι, ναι. Τι λες κύριε Στόλτεμπεργκ, εδώ μας λέγατε, μας έλεγε ο πολιτικά γελίος, τολμώ να πω, ο καγκελάριος της Γερμανίας, πολιτικά τον λέω, σαν άνθρωπος, σε συμπαθείς ο άνθρωπος, για να πιούμε κρασί, για κανένα βούρστ, κανένα λουκάνικο, αλλά πολιτικά είναι γελία αυτά που κάνει. Ο πολιτικά γελίος μας έλεγε ότι θα επιτεθούν από το Καλίνιγκραντ οι Ρώσοι με πυράβλους και ετοίμαζε τα αντιεροπορικά της Γερμανίας. Άλλη όρεξη δεν έχουν οι Ρώσοι να επιτεθούν στη Γερμανία. Τώρα έρχεται λοιπόν ο Στόλτεμπεργκ και λέει αυτό που λέγαμε όσοι έχουμε το μυαλό μας στο κεφάλι μας, ότι δεν έχει κανένα λόγο η Ρωσία να πάει στην Ισπανία, που λέει. Θυμάστε αυτό. Ναι, θα ναι, καταλάβει, ναι, λέει, την Ισπανία. Τι λέτε, βρε. Λοιπόν, κλείνω με το εξής. Η Δύση δεν επέλεξε τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το αποδεικνύουν οι νεκροί και τα χαμένα εδάφη. Τα χαμένα λεφτά, τα χαμένα δολάρια, η χαμένη παγκόσμια επιρροή που επιρροήθηκε στο 30% πληθυσμιακά της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει αποδειχθεί. Αυτή είναι η λάθος πλευρά της ιστορίας. Η Ελλάδα πρέπει να αποσυρθεί, αλλά δυστυχώς με αυτόν τον Πρωθυπουργό δεν νομίζω να αποσύρεται, ούτε και με αυτή την αντιπολίτευση βέβαια. Έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να αποσυρθεί από τη μεριά του πολέμου, των πολεμοχαρών χωρών, οι οποίες όταν στέλνεις όπλα, τι κάνεις? Ρίχνεις βενζίνη στη φωτιά. Αυτό ρίχνεις. Να δώσεις. Δείχνουμε, ξέρετε, συγγνώμη σας για αυτό. Μία μόνιμη βιασύνη. Έγινε κάτι που πέρασε και αυτό απαρατήρητο. Πριν καν νομίζω υπάρξει κάποια έτσι αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βγήκε ο κ. Μητσοτάκης να μιλήσει για την υπόθεση του Ναβάλνη. Ναι, ναι. Και το έκανε με έναν τρόπο. Προφανώς και όλοι καταδικάζουμε το θάνατο. Πρέπει να διερευνηθούν τα συνθήκες, ναι, που πέθανε ο άνθρωπος. Το συζητάμε. Αλλά όπως έκανε και με τον Σουλεϊμανί, δηλαδή, ναι, κάνει κάποιες βιαστικές κινήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να εξηγηθούν γιατί πρέπει η Ελλάδα να βγαίνει τόσο πολύ μπροστά από όλους τους άλλους σε ένα πόλεμο στον οποίο, όπως είπατε πολύ σωστά, θα έπρεπε να τηρήσει μια τελείως διαφορετική στάση και να έχει ένα ρόλο που της ανήκει ιστορικά. Δηλαδή με τη Ρωσία η Ελλάδα θα έπρεπε να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Και εμείς έχουμε βρεθεί σε ένα χαράκωμα το οποίο βγαίνουμε συνήθως πρώτοι και τρέχουμε στο πεδίο της μάχης. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να έχει κηρύξει χθες το Παγκόσμιο Συνέδριο Ειρήνης στους Δελφούς. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί, ναι, και ναι, εγώ, ναι, και άλλοι. Και εκεί να τους μαζέψει όλους. Αφού εμείς είμαστε φίλοι με την Ουκρανία, θα έρθουν οι Ουκρανοί. Αλλά να έχεις και σχέσεις με τη Ρωσία που τους έχει πετσοκόψει, δεν έχει αφήσει επιτετραμένο για επιτετραμένο. Όλους τους απελάβει ως κατασκόπους. Δεν έχει ανθρώπους να κάνει τη δουλειά του η Ρώσικη πρεσβεία. Από όσα ακούω. Ξέρετε, έχει κυριαρχήσει, και συγγνώμη πάλι για τη διακοπή, συμμετείχα έτσι σε ένα συνέδριο, ναι, μερικές μέρες που είχε κάποια κλειστά τραπέζια και διαπίστωσα ότι έχει κυριαρχήσει η λογική του ότι είμαστε μικροί, δεν μπορούμε. Πρέπει τα 5 λεπτά που έχουμε με τους συμμάχους μας να τους πείσουμε ότι είμαστε χρήσιμοι. Ναι. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, δεν έχουμε αυτή την εικόνα για την Ελλάδα. Μπορεί να είναι μικρή η έκτασή μας, λίγο ο πληθυσμός μας, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε ρόλο στην περιοχή, τον οποίο τον εγκαταλείψαμε εμείς. Έτσι. Σίγουρα, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν σταμάτησε η εξάσκηση της πολιτικής, ναι, στην Ελλάδα, για όνομα του Θεού, ναι, μπορούν να βρεθούν. Θα θυμηθώ μια άλλη κυβέρνηση, δεν θα πω το όνομά της γιατί και αυτός έχει τεράστιες ευθύνες, δεν θα πω το όνομά του. Αλλά πήγε για έναν αγωγό, πήγαινε για έναν αγωγό, να με τη Ρωσία. Και τον Καραμαλή. Τον φάγανε, ναι, δεν θέλω ούτε να τον θυμάμαι γιατί εγώ έχω ήταν τον Πρεσπών, όπου στο Βουκουρέστι το 2008 δεν έβαλε κανένα βέτο και το είναι πλαστός μύθος να μας το δείξουν όποιοι έχουν το βέτο στο Βουκουρέστι, όπου δέχτηκε εκεί τον επέσχυντο γεωγραφικό προσδιορισμό, αυτό του έχω χρεώσει. Γεωγραφικός προσδιορισμός τι θα είναι? Είτε άνω Μακεδονία, είτε κάτω, είτε δόθε, είτε και Μακεδονία θα λέει. Το κλείνω. Αλλά δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά και δεν θα τα ξεχάσουμε και ποτέ. Λοιπόν, αυτός λοιπόν προσπάθησε να κάνει ένα άνοιγμα εξισορροπιστικό. Ναι. Λένε ότι τον ρίξαν οι Αμερικανοί. Μάλιστα. Ωραία. Δεν κοιμάται καλά το βράδυ ως προς αυτό το κομμάτι ο εν λόγω. Λοιπόν, είσαι Έλληνας Πρωθυπουργός. Υποστήριξε την αφικτιονία των Δελφών, των χωρών για ειρήνη. Υποστήριξε. Ναι, τώρα ξέρετε, θα πέσουμε στο στόμα των, αυτό, εγώ του λέω, οι γιάπηδες, έτσι, σύμβουλοι κτλ. Οι οποίοι όλα αυτά τα θεωρούν λίγο γραφικά και λαϊκίστικα. Ναι.
Ενώ είναι πολύ ουσιαστικό αυτό που λέτε, αλλά δεν το έχει σκεφτεί κανένας, νομίζω, δεν το έχει τολμήσει να το συζητήσει. Και θα πω εγώ, συζητήσει. Μια από τις τελευταίες μου κουβέντες, την έχετε ξανακούσει. Από την πρώτη μέρα αυτού του πολέμου, επαναλαμβάνω συνεχώς την ανάγκη αμέσου καταπαύσεως του πυρός και επιβολής ειρήνης. Και τι λέω, να γίνει μια νέα Γιάλτα, το λέω σχηματικά έτσι, κατανοητό. Μια νέα Γιάλτα, μυστική ή φανερή. Κάντε τώρα, παιδί μου, χωρίς να μας το πείτε. Και τι θα πείτε σε αυτή τη νέα Γιάλτα? Πρέπει να δώσετε εγγύηση στα σύνορα της Ρωσίας. Δεν μπορεί να λέτε στη Ρωσία, θα βάλω πυρηνικά μέχρι τη Μαριούπολη και θα σημαδεύω τη Μόσχα. Δεν γίνεται, δεν παίζει έτσι το παιχνίδι. Δεν γίνεται. Δώστε λοιπόν εγγύησεις στα σύνορά σας, να πάρετε εγγύησεις κι εσείς από τη Ρωσία αντίστοιχα και να δούμε την Ευρασία έτσι, με τη Ρωσία μέσα ως μια τεράστια έκταση ειρήνης. Κύριε Καρβουνόπουλε, η τελευταία μου λέξη ξέρετε ποια είναι? Η ειρήνη είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και η λύση είναι αυτό που νομίζω το έχει πει ο Ντεγκόλ, ότι η Ευρώπη πρέπει να φτάσει μέχρι τα Ουράλια. Βέβαια, μάλλον το πλήρωσε τον Ντεγκόλ μετά αυτή την άποψη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν καταλάβει ότι δεν βγάζει πουθενά αυτός ο δρόμος. Το πληρώνουμε όλοι μας. Βεβαίως, και κάτι άλλο. Εδώ τι κάνουν τώρα αυτοί του Ατλαντικού? Όπως φτιάξανε στο τελευταίο μου βιβλίο, τον Αλίτρωτο, έχω το. Γιατί το 16 έγινε, το 1916 έγινε το πώς πήγαν τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι υπήρχε οργανισμός Ατλαντικών χωρών Αμερικής και Ευρώπης. Από το 16 είναι. Ναι. Με του Woodrow Wilson, ένας σύμβουλός του δημιούργησε. Από τότε μέχρι τώρα ονειρεύονται να διαλύσουν, και πιο πριν βέβαια, ονειρεύονται να διαλύσουν τη Ρωσία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ναι. Η Ρωσία δεν είναι ο Ατλαντικός, η Μεσολαβή. Η Γερμανία, η Πολωνία συνέχεται με την η Πολωνία κυρίως συνέχεται με την Ρωσία. Είναι Ευρώπη, μεγάλο κομμάτι της Ρωσίας. Δεν μπορεί να τα βάλεις με τη γεωγραφία, να κάνεις ένα κανάλι και να πεις αυτή είναι από εκεί και εγώ είναι από εδώ. Είναι αστεία πράγματα. Αλλά δυστυχώς, γι' αυτό επιμένω εγώ σε αυτό το πράγμα που λέω για την μυστική ή φανερή Γιάλτα. Οι άνθρωποι έχουν επιλέξει τον πόλεμο και τα στρατιοβιομηχανικά τους συγκροτήματα κοινικά βγάζουν λεφτά από το αίμα των Ουκρανών και των Ρώσων φαντάρων αυτή τη στιγμή. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Κύριε Ρωμανέ, ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνουμε επαιτειακή και για τρίτο χρόνο, να μιλάμε μόνο για τα βιβλία σας και για ιστορικά θέματα. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Καρβουνόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ.